Εμείς από τη Δέλτα Ελμές συμμετέχουμε σαν παρατηρητές και θα θέλαμε, γενικά έχετε ακούσει τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τον προβληματισμό μας για τα επιχειρήματα που εκφράστηκαν όταν παρουσίασαμε εμείς την πρόταση αγώνα που δίνουμε σήμερα. Τα επιχειρήματα λοιπόν που εκφράστηκαν από τις άλλες δυνάμεις, οι οποίες, για να λέμε και την αλήθεια, μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα κόπτονται για τη μονιμοποίηση των αναπληρωτών στην εκπαίδευση. Όταν λοιπόν εμείς βάλαμε την πρόσκληση για τη σύσκεψη των σωματείων με το θέμα που έχουμε σήμερα, δηλαδή άρση της συνταγματικής απαγόρευσης για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, όπως αυτή εκφράζεται στο άρθρο 103 του Συντάγματος, έγιναν οι εξής τοποθετήσεις που θα σας αναφέρω. Πρώτα απ' όλα, οι δυνάμεις της πλειοψηφίας δεν αποδέχονται τον όρο μονιμοποίηση, γιατί, όπως είπαν, δεν ξέρουμε πώς αυτοί οι άνθρωποι έγιναν συμβασιούχοι. Ό,τι δηλαδή επικαλείται και η κυβέρνηση. Λοιπόν, εδώ πέρα εμείς τους είπαμε ότι η μονιμοποίηση των συμβασιούχων είναι ένα δίκαιο αίτημα εργαζομένων. Πρέπει να πούμε ότι η λέξη μονιμοποίηση για αυτούς μπαίνει σαν ταμπού. Είναι λοιπόν ένα δίκαιο αίτημα των εργαζομένων για μόνιμη και σταθερή εργασία με δικαιώματα. Και τονίσαμε ότι τώρα ήρθε η στιγμή, εφόσον έρχεται στη Βουλή η αναθεώρηση, να τελειώσουν τα προσχήματα και οι ψευτοδικαιολογίες και να προχωρήσει άμεσα η συνταγματική κατοχήρωση του δικαιώματος στη μόνιμη και σταθερή δουλειά και συνεπώς τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Το δεύτερο θέμα που έβαλαν είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε εμείς σαν πρωτοβάθμιο σωματείο αυτή την πρόταση. Το θέμα πρέπει να παραπεμφθεί στην ΟΛΜΕ. Εδώ η απάντηση που πήραν ήταν ότι αυτό το σκεπτικό ουσιαστικά καταργεί και την αυτόνομη δράση και το ρόλο των πρωτοβάθμιων σωματείων. Εδώ πέρα το τρίτο ζήτημα, ο τρίτος προβληματισμός τους. Δεν πρόκειται, είπα, να στηρίξουμε πρόταση που θα φέρει εκλογικά ωφέλη στο συγκεκριμένο κόμμα που θα την υποστηρίξει στη Βουλή. Λοιπόν, με αυτό βέβαια το σκεπτικό τους, όπως τους είπαμε, δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένα κόμμα στη Βουλή που να υποστηρίζει τους αγώνες και τα αιτήματα και τις ανάγκες των εργαζομένων. Αντί δηλαδή να στρέφουμε τα βέλη στον αντίπαλο, στα κόμματα και στις πολιτικές που ψήφισαν το άρθρο 103 και που επιδιώκουν να το διατηρήσουν, που ουσιαστικά δεν κούνησαν ούτε το δαχτυλάκι τους ενάντια στον νόμο που απολύει αναπληρωτές, τελικά όλες αυτές οι δυνάμεις βάζουν πλάτη για να περνάει κυβερνητική πολιτική που απαγορεύει τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Από αυτή την πλευρά θεωρούμε ότι η μάχη αυτή αφορά όλους τους συναδέλφους συμβασιούχους. Από τη μία τα συνδικάτα, οι δυνάμεις εκείνες στην κοινωνία που θεωρούν και παλεύουν ως σύγχρονη ανάγκη τη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Από την άλλη μεριά έχουμε τις κυβερνητικές δυνάμεις που δέχονται να δουλεύει ο ένας και την επόμενη κάποιος άλλος για να αντέχουν όλοι μαζί την πείνα τους. Τις δυνάμεις αυτές που λένε ότι δεν χωράνε οι συμβασιούχοι στα συνδικάτα, που έχουν θράσος και λένε ότι η πλειοψηφία των συμβασιούχων είτε θα παραμείνουν συμβασιούχοι είτε θα απολύονται. Θεωρούν ότι η μονιμοποίηση των 30.000 εκπαιδευτικών δεν είναι ρεαλιστικό αίτημα και από ό,τι φαίνεται καμία μονιμοποίηση όπως το βάζουν δεν είναι ρεαλιστικό αίτημα. Αυτή πρέπει να πούμε, συνάδελφοι, ότι είναι και η διαχωριστική γραμμή σε αυτή τη μάχη που δίνουμε για αξιοπρεπή ζωή και εργασία. Δεν περισσεύει κανείς. Με κινηματικές διαδικασίες προχωράμε και διεκδικούμε τα δικαιώματά μας.